Άνες, σε μια θέση που σήμερα ονομάζεται Μικρά Αγία Άνω. Πρώτοι ασκητές που έκτισαν κυρία εδώ ήταν Ιώση Διονύσιος Ορίτορ και ο μαθητής του Μητροφάνης. Βαλέριε, αυτό δεν είναι μια μικρή σπηλιά από τους αρχαίους χρόνους? Ναι, ήταν τόπος απομόνωσης για τους μοναχούς. Ο Όσιος Διονύσιος Ορίτορ ήταν από αυτοκρατορική οικογένεια Ελληνών και έζησε εδώ τον 17ο αιώνα με τον Άγιο Μητροφάνη. Εκεί κάτω υπάρχει ένα εκκλησάκι σπηλιάς όπου προσευχόταν. Έφυγαν από την σκήτη της Αγίας Άνης και εγκαταστάθηκαν εδώ. Αυτό είναι πολύ βολικό μέρος για έναν μοναχό ώστε να μπορεί να δημιουργηθήσει την προσευχή του Ιησού. Εδώ, στη μητέρα του Θεού, μόνο με τον Θεό μπορούν να αποσυρθούν ήσυχα και να προσευχηθούν. Βλέπετε εδώ ότι στο φυλάκιο διατηρούνται τα κρανία των μοναχών, όπως το Παρεκκλήσιο και η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αυτό είναι το κελί του Αρχαγγέλου. Και εδώ δεν υπάρχει κανένας φόβος ότι θα πέσει κάποια πέτρα. Εδώ για εκατοντάδες χρόνια τίποτα δεν πέφτει σε κανέναν, επειδή όλα βρίσκονται στα χέρια του Θεού με την κάλυψη της Παναγίας. Και μετά ο Διονύσιος Ρήτων έβγαινε εδώ και πήγαινε σε αυτό το πηγάδι. Ερχόταν εδώ, έβαζαν τις κανάτες, προσευχόταν, γέμιζαν νερό και πήγαιναν στο κελί τους. Αυτά διηγούνται τις βίδες. Ας πάμε παρακάτω. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος για τη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης. Εδώ συνέλεγαν το νερό της βροχής. Εκείνη την εποχή το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτών των τόπων ήταν η έλλειψη νερού. Γι' αυτό και οι Όσοι Διονύσιος Ορίτορ και ο Μητροφάνης δημιούργησαν εδώ εγκαταστάσεις για συλλογή νερού. Το νερό της βροχής, ρέοντας μέσα από τον βράχο, εδώ συγκεντρωνόταν και γινόταν κρυστάλλινο. Τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλες πηγές. Από ψηλά εκτείνεται η τροποδοσία του νερού. Αλλά τότε αυτό το νερό ήταν σωτήριο για τους μοναχούς. Βρισκόμαστε σε αυτό το πανέμορφο ιερό μέρος, στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης, η οποία ανήκει στην σκήτη της Αγίας Άνης και αποτελεί έδαφος της Μεγής της Λαύρας. Κάπως οι πατέρες προσέδεθηκαν εδώ στις πηγές, πολύ ενδιαφέροντα θέση. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών στη Μονή των Βουλευτηρίων έζησε ασκητικά και με μετάνοια ο μοναχός Μακάριος από την Κύρο για 12 χρόνια, ο οποίος αργότερα πήγε στην πόλη της Προύσας, στη Μικρά Ασία για να κηρύξει την Ορθόδοξη πίστη και βασανίστηκε από τους Τούρκους και σκοτώθηκε με λιθοβολισμό και αποκεφαλισμό. Το 17ο αιώνα η αδελφότητα της Κύρης συνέχισε να αναπτύσσεται. Έτσι, το 1623 ο λαϊκός με το όνομα Γεώργιος, ως μοναχός Γερμανός, έκτισε για τον εαυτό του ένα κελί κοντά στο σημερινό καθολικό της Μονής. Στα χρόνια αυτά, στο Άγιον Όρος έφτασαν δύο ιερείς από την Μικρά Ασία και έφεραν μαζί τους στη Μονή Προβάτα, εκεί όπου έζησε ο πνευματικός Μαθαίος Μυτιλίνης, το πόδι της Αγίας Άννας. Ο Πατριάρχης Διονύσιος ο Τρίτος, ο Βαρδάλας, διέθεσε κονδύλια για την ανακατασκευή του κυρίου Γιώργου της Μονής. Από τότε, η σκήτη υιοθέτησε το όνομα της Αγίας Άνης και το παλιό μοναστήρι των Βουλεβάρτων σταδιακά έπεσε σε αχρηστία. Στο προσκυνητάρι του Αγίου Όρους που εκδόθηκε το 1701 από τον Γεωργιανό μοναχό, τον Όσιο Άνθιμο Ιβέρσκι, στο τυπογραφείο του μοναστηριού Σναγκόφ στην Βαλαχία, ο Έλληνας ευγενής Ιωάννης Κομνηνός Μόλυβος περιγράφει τη σκήτη της Αγίας Άνης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Άγιον Όρος. Οι ερημίτες και οι ασκητές που ζουν εκεί επιβιώνουν από την χειρονακτική τους εργασία. Μερικοί από αυτούς είναι γραφείς, άλλοι είναι βιβλιοδέτες, μερικοί είναι ψάλτες, μερικοί φτιάχνουν Παναγίες και σταυρούς, μερικοί ράβουν καλυμάφια, κάποιος κάνει κουταλάκια, κάποιος κολλάει προσευχητάρια και με τον τρόπο αυτό βγάζουν τα προστοζήν. Κυρίως, οι ασχολούνται με την προσευχή και περνούν τη ζωή τους με νηστεία
εργασίες και στηρίξεις. Κάθε Κυριακή συγκεντρώνονται και τελούν όλοι μαζί τη Θεία Λειτουργία στο Καθολικό και συζητούν μεταξύ τους, ρωτώντας για διάφορα θέματα που αφορούν τη σωτηρία της ψυχής, απαντώντας με ταπεινοφροσύνη και αδελφική αγάπη, και έπειτα όλοι πηγαίνουν στα κελιά τους. Η ζωή των κατοίκων της Μονής της Κήτης έγινε περίπλοκη μετά το 1674, όταν η Μήκη στη Λαύρα με γραπτή εντολή απαγόρευσε στον Δικαίο και στην αδελφότητα της Κήτης να ασχολείται με τη γεωργία και τη μελισσοκομεία, επειδή οι αυστηροί σκηνίτες έπεφταν σε πειρασμό από αυτές τις ασχολίες. Και τότε διατάχθηκε να εκτοπιστούν από τη Σκήτη όλοι όσοι τα παραβίαζαν αυτή την εντολή. Η Μεγίστη Λαύρα θέσπισε επίσης έναν κανόνα, έτσι ώστε οι σκηνίτες να υπακούν στο δικαίο, τον οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εγκρίνει η Λαύρα. Το 1682 ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Διονύσιος III Βαρδάλας εξέδωσε συνοδικό διάταγμα, ώστε να μην γίνονται αποδεκτοί στη Σκήτη της Αγίας Άννας τα παιδιά και οι νεαροί άνδρες και οι πατέρες που φεύγουν από εδώ να μην ασχολούνται με μέλισσες ή δεν θα έχουν άλλες κοσμικές δραστηριότητες, αφού όλα αυτά απαγορεύονται από την αρχή της ιδρύσεως της Σκήτης. Το 1689 ο Πατριάρχης Διονύσιος ο III ενέκρινε το πατριαρχείο της Σκήτης και αργότερα μετά την παραίτησή του από το πατριαρχικό θρόνο πήγε στον Άθωνα για τη σωτηρία της ψυχής, όπου ευαρέστησε τη Μονή της Μεγίστης Λαύρας και την Σκήτη της Αγίας Άννης. Τον 18ο αιώνα, με τις προσπάθειες των μοναχών και ευσεβών προσκυνητών, η Ιερά Σκήτη συνεχίζει να ξαναχτίζεται. Έτσι, το 1729 ο πρώην επίσκοπος Ναυπακτίας και Άρτης, νεόφυτος, έκτισε με δικά του έξοδα κοντά στο καθολικό της Κήτης το νεκροταφείο της Εκκλησίας στο όνομα της Ζωδόχου Πηγής, και ο μοναχός Σαμουήλ από το νησί των Κυθύρων αποκατέστησαν τον ναό του Αγίου Ελευθερίου που βρισκόταν στη θέση της αρχείας μονής των Βουλευτηρίων. Το 1744 τη Σκήτη επισκέφτηκε ο Βασίλειος Γκρικόροβιτς Μπάρσκι. Αυτός έγραψε: «Υπήρχαν περίπου 60 κελιά τοποθετημένα το ένα κοντά στο άλλο. Μερικά ήταν με μικρές εκκλησίες, άλλα ήταν χωρίς. Μερικά σε απότομα και απόκρημνα βραχώδεις τοποθεσίες ήταν εκπληκτικά χτισμένα, όπως οι φωλιές των χελωνιδιών, με πολλούς περιορισμούς απλωμένα παντού. Ωστόσο, όλα έχουν νερό στο ρεύμα που ρέει από το Άγιον Όρος και δεν μοιράζεται με ξύλινες κοιλότητες ανάλογα με την ανάγκη και τον αριθμό των ατόμων, γιατί σε ένα κελί διαμένουν ένα ή δύο, ενώ σε άλλα τρία άτομα. Παρακάτω, δίπλα στη θάλασσα, υπάρχει το κελί, κοντά στην ακτή του Αγίου Ελευθερίου. Αυτή η απομονωμένη μικρή κατοικία από τους αρχαίους χρόνους ονομαζόταν Βουλευτήριο. Έχουν και μήλο όπου προσεύχονται για τα σιτηρά. Μερικές φορές τα αγοράζουν από τα ιστιοφόρα πλοία. Εκείνοι που ζουν εκεί έχουν μια κοινή εκκλησία στο όνομα της Θεομήτωρος Αγίας Άννης, που δημιουργήθηκε με κυρίως ναό άτριον και ναύθηκα. Από τότε η Σκήτη γνώρισε ακόμη μεγαλύτερη άνθηση και έφτασε στην κορύφωση του πληθυσμού και της τελεχώσεως εδώ πέρα στα μισά του 18ου αιώνα, δηλαδή γύρω στα 1750, και αυτό έδωσε και την αφορμή για να χτιστεί, να ανακαινιστεί και να μεγαλώσει το κυριακό, το τέταρτο κυριακό που λέμε, που έγινε στα 1752 και το οποίο είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα σήμερα. Από τότε μέχρι σήμερα μένει βασικά στη μορφή αυτή, από το 1752.